σύστημα στο Λεωνίδιο. Το Λεωνίδιο ήταν κοινότητα μέχρι το 1947. Οπότε έγινε δήμος. Ο Κώστας Χίλιαρης ή Μπρούκλης διετέλεσε πρόεδρος κοινότητας από το 1926 μέχρι το 1943. Αυτή η περίοδος ήταν πολύ ταραχώδης. Δεν έγινε εκλογή όταν έγινε, ήταν ευυπόληπτο πρόσωπο και ούτε νομίζω γίνανε εκλογές για τοπικές, τυπικούς προέδρους ενδιάμεσα. Ήταν αυτή η περίοδος πολύ ταραχώδης και τον λέγανε Μπρούκλι, διότι είχε πάει στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν πάει εκατοντάδες πατριώτες μας από το 1890 μέχρι το 1920, καραβιές πηγαίνουν στην Αμερική. Και επέστρεψε στο Λεωνίδιο το 1920, παντρεμένος με την κυρία Αγνή, που ήταν κόρη μετανάστη, με πατέρα Ιρλανδό και μητέρα Ισπανίδα. Η κυρία Αγνή, λοιπόν, που έζησε 94 ετών, πέθανε, ήταν υπόδειγμα αφοσίωσης και υπομονής. Η προφορά της ήταν ξενική, καταλάβαινες ότι ήταν ξένη. Πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα στο περιβόλι περπατώντας όλη την υπόλοιπη ζωή της και έμεινε στο Λονίδιο όλη μέχρι να πεθάνει βασικά. Είχε μια κόρη μεταξύ που και αυτή είχε γεννηθεί στην Αμερική. Ο Κώστας Χίλιαρης, ο πρόεδρος που είπα, παρέμεινε στη θέση αυτή σε όλη την πολυτάραχη αυτή περίοδο, γιατί είναι πολυτάραχη. Το 1926 αυτούς ανέλαβε η δικτατορία Πάγκαλου, 25-26. Μετά ήταν κυβέρνηση Βενιζέλου, 28-32 και 33, και στο 32 έγινε η πτώχευση της χώρας, χρεοκοπία και στάση πληρωμών. Έγιναν τα αποτυχημένα κινήματα πλαστήρα Βενιζέλου το 33 και το 35. Έγιναν εκλογές το 35 και το 36, παρέμεινε όμως ο Μπρούκλης. Η επάνωδος της βασιλευόμενης δημοκρατίας το 35, η δικτατορία μεταξύ 36-40, ο πόλεμος 40-41, η κατοχή 41-43. Μόνο το 43 έγιναν αλλαγές και σταμάτησε ο Μπρούκλης να είναι πρόεδρος. Ο Νίκος Μαλάτος του είχε πει, ως καμπένου από τον Όνε να αγροήσω μετσενή, και του είπε ο Μπρούκλης ότι τσέπερα ήξερε τα κοινότητα. Ω ναι, του είπε ο Μαλάτος, δεν κατεβαίνεις από το καλλιτήριο να καπελήσουμε κι εμείς, γιατί ήταν τόσα χρόνια πολλά πρόεδρος, και λέει όλος τι την περάσει στην κοινότητα, γάιδαρο. Η αλλαγή λοιπόν έγινε το 1943. Οι 30 περίπου Ιταλοί καραμπινιέροι που ήρθαν στο Λονίδιο το 1941 ως στρατός κατοχής, έμεναν στο σπίτι της Κυραστέλλας, εδώ δίπλα στο Ιρών, και κατά τον Ιούνιο του 1943, για λόγους ασφαλείας, μετακινήθηκαν στην Πλάκα. Γιατί για λόγους ασφαλείας? Διότι στις 25 Μαρτίου του 1943, νεαροί από το Λεωνίδιο κατέβασαν την Ιταλική σημαία, κόψαν την Ιταλική σημαία και έγραψαν στους τοίχους συνθήματα «Κορόιδο Μουσουλίνη» ή «Το Στάλινγκραν θα γίνει τα φόπλα του φασισμού» και κάτι τέτοια. Και γιατί το 3 Φλεβάρι του 1943 είχε τελειώσει ο πόλεμος που είχε κάνει επίθεση η Γερμανία στη Ρωσία και είχαν εκμαλωτιστεί περίπου 90.000 Γερμανοί και χάσαν τον πόλεμο. Βασικά από αυτό χάσαν και τον πόλεμο η Γερμανία. Στις 6 Αυγούστου του 1943 ένας λόχος του Ελλάς με το Σαρίγιανη και τον Κώστα Παλωδήμα ήρθαν στο Λεωνίδιο για, βασικά για τους Ιταλούς που ήταν εδώ. Συνέλαβαν δύο Ιταλοί που είχαν πάει στα περιβόλια για τροφοδοσία και ζήτησαν να παρωθούν και οι υπόλοιποι Ιταλοί. Όμως οι Ιταλοί αρνήθηκαν. Ακολούθησε μια μάχη περίπου μία ώρα, το πολύ μία ώρα, που δεν είχε βέβαια απώλειες, αλλά ούτε πέτυχε να παρωθούν οι Ιταλοί. Την επόμενη μέρα, 7 Αυγούστου του 1943, ήρθε πολεμικό πλοίο από τον Άπλιον και πήρε τους Ιταλούς καραμπινιέρους και φύγανε. Πριν φύγουν οι Ιταλοί, κάψανε αυτό το σημερινό πρωτόκολλο, το κάψανε και κάψανε και κάνα δύο άλλα σπίτια. Νομίζω όμως πήρανε μαζί τους και κάνα δύο όμηρους, γιατί οι αντάρτες είχαν στείλει τον Μπρούκλι και
τους Ιταλούς να τους πούνε να παραδοθούν, αυτοί τους κρατούσαν ως όμηρους. Τέλος πάντων, από την ημέρα εκείνη, 8 Αυγούστου του 1943, όλος ο σημερινός Δήμος ήταν απαλλαγμένος από τους κατακτητές. Ήταν μια ελεύθερη περιοχή. Οπότε το κενό της εξουσίας το αναπλήρωσε το ΕΑΜ, που η αντιπροσωπεία του εγκαταστάθηκε στο Λεωνίδιο τις αρχές Σεπτέμβρη του 1943. Οπότε άρχισαν να λειτουργούν τα σχολεία, τα λαϊκά δικαστήρια, με πρόεδρο, το λαϊκό δικαστήριο πρόεδρο είχε τον Νίκο Βουγά στην αρχή και μετά είχε τον Γιώργο Γιωργαντώνη, ο οποίος ήταν μάγερας, αλλά ήταν λόγιος και πετυχημένος λαϊκός δικαστής. Υπήρχε πολιτοφυλακή για την ασφάλεια των πολιτών. Στον τυρό ο πρόεδρος λαϊκού δικαστηρίου ήταν ο Θόδωρος ο Ζαρόκοστας. Και μάλλον οι δίκες θα γινόταν, πολλές δίκες θα γινόταν μάλλον τσακώνικα, γιατί πολλοί κάτοικοι τότε και γυναίκες ήρωες δεν μιλούσαν τσακώνικα. Δεν μιλούσαν τρομαϊκά. Ναι, μία, ας πούμε, έλεγε η Κουντρουμπούρνα, έλεγε όρκομη, όνι ξέρα ρωμαϊκά, μόνο τσακώνικα. Μια ιστορία λοιπόν, περίεργη, μια ιστορία για το λαϊκό δικαστήριο, ήταν παρέμεινε μια γυναίκα ανήπαντρη, είχε μείνει έγκυος. Οπότε είχαν δει κάποιον που πήγαινε σπίτι της, έγινε δικαστήριο. Και του είπαν αυτού, ντοράκαμε, εσάς έρε τα τζέση. Σε είδαμε, πήγε στο σπίτι της. Και αυτός είπε, ζάκα, ομπή κατά δουλεία. Τέλος πάντων, το δικαστήριο φαίνεται, τον πίστεψε και τον καταδίκασαν να δώσει μία γίδα για το παιδί που είχε γεννηθεί και φώναξε ένας από το ακροατήριο αγίδα να μην είναι σαγκά, να μην είναι στέρφα, να κάνει είναι καλά, τουλάχιστον να τρώει και να πίνει το παιδί. Την Παρασκευή, την 1η Οκτώβρη 1943, καταργήθηκε η προηγούμενη διοίκηση που ήταν ο Μπρούκλης και ορίστηκε από το ΕΑΜ Λεωνίδιο προσωρινή κοινοτική επιτροπή αποτελούμενη από τον Νίκο Πουτσελά, Κοσμά Κατή, Βασίλη Τρούμπα, Νίκο Μαλάτο, Αθανάζου Κατσίγκρη και Λάμδα Λεκό. Αυτή ήταν η προσωρινή κοινοτική επιτροπή. Το έργο της Επιτροπής ήταν η διοίκηση της κοινότητας και η διεξαγωγή κοινοτικών εκλογών για το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο. Πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής εκλέχθηκε ο Νίκος Πουτσελάς με 6 ψήφους και ο αντιπρόεδρος ο Κοσμάς Κατής πάλι με 4 ψήφους. Έτσι διακόπηκε η 18ετής θητεία του Κώστα Χίλερη ως πρόεδρο της κοινότητας και επίσης διακόπηκε και η δεκαετής και πάνω θητεία του Γιάννη Δεμέστικα ως γραμματέα της κοινότητας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσλάβει ως γραμματέα τον Τάκη Μπεκύρο με μισθό 200.000 δραχμές το μήνα από την 1η του Οκτώβρη του 1943 και αποζημίωσε 150.000 δραχμές το μήνα στον πρόεδρο Πουτσελά. Οι αρχές κατοχής στην Αθήνα τότε, με διορισμένο πρωθυπουργό από 7 Απριλίου 1943 τον Ιωάννη Ράλη, κυκλοφορούσαν συνεχώς νέα χαρτονομίσματα για τις ανάγκες του στρατού κατοχής και υπήρχε πληθωρισμός. Τα χρήματα είχαν χάσει την αξία τους. Ο Ιωάννης Ράλης βέβαια ίδρυσε τον Ιούλιο του 1943 τα λεγόμενα τάγματα ευζώνων ή τάγματα ασφαλείας τον Ιούλιο του 1943. Μετά την απελευθέρωση ο Ιωάννης Ράλης πέρασε από δικαστήριο δοσιλόγων, δικάστηκε σε ισόβια και πέθανε στη φυλακή το 1946. Στις 14 Νοεμβρίου 1943 έγιναν κοινοτικές εκλογές στο Λεωνίδιο, αυτές που οργάνωσε η Επιτροπή. Εκλέχθηκαν 11 σύμβουλοι που συνήλθαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα με πρόεδρο ο γιατρός Παναγιώτης Ρέπας, που εκλέχθηκε ως πρόεδρος, και ο Σεράτης Κολυμιώτης με αντιπρόεδρος και οι δύο με 11 ψήφους. Οι άλλοι σύμβουλοι αναλάμβανε διάφορους τομείς. Τους λέγανε επίτροπους, αντί να ήταν υπεύθυνος τομέα, ο επίτροπος. Ευάγγελος Ρουσάλης, αγροτικής ασφάλειας. Παντελής Κρητικός, γενικής ασφάλειας. Νικόλος Βλάμης, δασικής ασφάλειας. Δημήτριος Μύρος, κοινοτικός και σχολικός επίτροπος. Τριαντάφυλλος Σαρίς Ισαργός, εκκλησιαστικός επίτροπος. Γιώργος Γερακίτης, επίτροπος επισιτισμού. Και Νίκος Βουγάς, δικαστικός επίτροπος. Έτσι έγινε η κατανομή. Επίσης εκλέχθηκαν ο Γιώργος Κουνιάς και ο Κώστας Χίλαρης, αλλά χωρίς ιδιαίτερες αρμοδιότητες. Την 1η του Δεκέμβρη
1943 προσλήφθηκε δεύτερος γραμματέας με τον ίδιο μισθό, ο Γιώργος Ρουμπάνος, ο οποίος είναι δικηγόρος και είναι ακόμα εν ζωή. Του φόμαστε μακροζωία. Στις 15 του Δεκέμβρη ο Μπεκύρος ο Τάκης παραιτήθηκε γιατί είχε πετύχει στην εμπορική σχολή, στην ΑΣΟΕ που λεγόταν τότε, και πήγε στην Αθήνα για σπουδές. Και τον αντικατέστησε ο Γιώργος Καλατζής με τον ίδιο μισθό. Στις 29 του Γενάρη του 1944 το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσλάβει ως έκτακτο γραμματέα από την 1η του Φλεβάρη τον Κώστα Χοντζόπουλο ΙΠΑ Πρωματά. Με μηνιαίο μισθό 300.000 δραχμές. Κάθε μήνα διπλασιαζόταν ο μισθός, τόσο και ο πληθωρισμός. Και να του δοθεί και δώρο πρωτοχρονιά σε 100.000 δραχμές κλπ. Επίσης, αποφασίστηκε και η αύξηση του μισθού του Προέδρου σε 800.000 δραχμές το μήνα. Στις 30 του Γενάρη του 1944, στην επιδρομή των Γερμανών, έκαψαν 500 σπίτια στον Κοσμά οι Γερμανοί. Και μέρος της εκκλησίας και του σχολείου. Εδώ είναι η παραβαρότητα στο μεγαλείο της. Οι κάτοικοι ακόμα βέβαια να αποζημιωθούν. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λεωνιδίου αποφάσισε στις 18 του Φλεβάρη να δώσει 120 οκάδες λάδι στους πυροπαθείς του Κοσμά. Αποφασίστηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο και νέα αύξηση των μισθών των γραμματέων από 1η του Μάρτη σε 1.200.000 δραχμές το μήνα. Στον έκατακτο γραμματέα 600.000 και λοιπά, γιατί και ο πρόεδρος 1,5 εκατομμύριο και ο αποζημίωση του πρόεδρου. Το Κοινωνικό Συμβούλιο στις 17 του Απρίλη 1944 αποφάσισε να δώσει από το Ταμείο της Κοινότητας ένα δάνειο 10 εκατομμυρίων δραχμών στους Γερμανούς που το είχαν ζητήσει. Αυτά είναι δανεικά και αγύριστα. Στις 10 του Μάρτη 1944 ιδρύθηκε από το ΕΑΜ η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, η λεγόμενη ΠΕΕΑ, η οποία ονομάστηκε Κυβέρνηση του Βουνού στη Βίνιανη της Ευρυτανίας. Ελεύθερη περιοχή εκεί ήταν. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο συνταγματάρχης Ευρυπίδης Μπακεριτζής και από 18 του Απρίλη 1944 πρόεδρος ήταν ο καθηγητής Αλέξανδρος Σβόλος. Γραμματέας οικονομικών ο Άγγελος Αγγελόπουλος, τον Αγγελοπουλέον αδερφός. Μετέπειτα Καδενιακός κλπ. Γραμματέας κοινωνικής πρόνοιας Πέτρος Κόκαλης κλπ. Στην ιδρυτική της πράξη τονίζει ότι θα εργαστεί για την εθνική απελευθέρωση κλπ. Την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και μετά την απελευθέρωση να αποφασίσει ο λαός με δημοψήφισμα για τον πολιτιακό, για τον βασιλεία δηλαδή, και το μέλλον του από πανεθνική κυβέρνηση. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν τρεις ελληνικές κυβερνήσεις. Η μία κυβέρνηση στην Αθήνα με πρωθυπουργό τότε τον Ιωάννη Ράλλη, είχαν προηγηθεί προηγουμένως άλλοι δύο πρωθυπουργοί, διορισμένοι από τις δυνάμεις κατοχής. Δεύτερο υπήρχε η εξόριστη κυβέρνηση στο Κάιρο με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, διορισμένη από τον βασιλιά Γεώργιο Β' που ήταν και αυτός εξόριστος βέβαια και υποταγμένη στη Βρετανική κυβέρνηση. Βέβαια η Βρετανική κυβέρνηση διόριζε τον πρωθυπουργό, όχι ο βασιλιάς. Τέλος πάντων. Και ήταν η τρίτη κυβέρνηση του Βουνού. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λεωνιδίου συνήλθε 2 του Απρίλη του 1944 με πρόεδρο τον Σαράντο Κολινιώτη και αποφάσισε να στείλει ευχές στην ΠΕΑΕΑ για την ευόδεση των σκοπών της. Ο Παναγιώτης Ρέπας και Παντελής Κρητικός ήταν σκόπιμα απόντες. Η ΠΕΕΑ για να νομιμοποιηθεί από τον ελληνικό λαό και να έχει τη λαϊκή στήριξη προκήρυξε εκλογές. Για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου, τη Βουλή δηλαδή, προκήρυξε εκλογές. Για πρώτη φορά ψήφισαν άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών. Ψήφισαν 1.800.000 συγκατοχή, σε ξένη κατοχή. Ψήφισαν 1.800.000 και εκλέχτηκαν 184 εθνοσύμβουλοι. Τους λέγανε έπαρχους, από όλες τις επαρχίες της χώρας. Κάθε επαρχία έβγανε έναν ή περισσότερους έπαρχους ανάλογα με τον πληθυσμό. Η εκλογή των εθνοσύμβουλων δεν γινόταν άμεσα από το λαό, αλλά πρώτα ψηφίζονταν εκλέκτορες σε κάθε πόλη και χωριό
Και αυτοί συγκεντρώνονταν μετά και ψήφισαν για τον Εθνοσύμβουλο, όπως είναι στην Αμερική, έχουν τον πρόεδρο με εκλέκτορες. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λεωνιδίου αποφάσισε στις 5 Απριλίου 1944 να προκηρύξει εκλογές για την εκλογή δύο εκλεκτόρων. Και στις 9 Απριλίου έγιναν εκλογές με γραμματεία τον Κώστα Καραχάλιο και εκλέχτηκαν εκλέκτορες ο Νίκος Μαλάτος και ο Ηλίας Κουβούσης. Οι 59 εκλέκτορες της Κοινουρίας συγκεντρώθηκαν στις 23 Απρίλιο 1944 στον Άγιο Ανδρέα για την εκλογή του έπαρχου, του Εθνοσύμβουλου δηλαδή, Κοινουρίας. Και εξέλεξαν πανψηφί Εθνοσύμβουλο τον γιατρό Νίκο Μάστορη που ήταν στέλεχο, από τον Άγιο Βασίλη που ήταν στέλεχος του ΕΑΜ. Εφορευτική επιτροπή ήταν ο Πις Τρούμπος Ιρνοδίκης, Γιώργος Κωνσταντίνου γιατρός και Πία Ραβανίτης. Εκλέκτορας από το Άστρος ήταν και ο Γιάννης Κουσκουνάς, φιλόλογος καθηγητής με πλούσια κοινωνική δράση, ο οποίος και ανήγγειλε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οι άλλοι εθνοσύμβουλοι Αρκαδίας ήταν από τη Χορτινία Τάξη Γαλανόπουλος δικηγόρος, Μεγαλόπολης Τιμολέων Σιμόπουλος δικηγόρος, Ματινίας Παπαδάκης δάσκαλος, Τρίπολης ήταν δύο εθνοσύμβουλοι, Ιάσονας Αργυρόπουλος μηχανικός και Γρηγόρης Μήγας δικηγόρος. Όλες βέβαια αυτές οι εκλογές σε όλη την Ελλάδα γίνανε κάτω από τη μύτη του κατακτητή. Οι εκλεγμένοι εθνοσύμβουλοι θα πήγαιναν στις κορισχάδες της Βρετανίας, όπου θα γινόταν, συνερχόταν το Εθνικό Συμβούλιο, η Βουλή δηλαδή εκεί. Αλλά αυτό όμως ήταν πολύ δύσκολο, διότι αν τους συνελάμβαναν οι κατακτητές θα είχαν άσχημο τέλος. Οι εθνοσύμβουλοι, και προφανώς δεν υπήρχαν δρόμοι τώρα, τότε ούτε και από εδώ μέχρι το Άστρος υπήρχαν δρόμοι, με καίκη πηγαίνανε. Οι εθνοσύμβουλοι κεντρικής κοινότητας Πελοποννήσου συγκεντρώθηκαν σαν τρόπαια Γορτινίας, συναντήθηκαν με τους άλλους εθνοσύμβουλους δυτικά από το Αίγιο. Βέβαια στις μετακινήσεις βοήθησαν και οι κατατόπους οργανώσεις του ΕΑΜ, αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθούν ανάμεσα σε εχθρικές περιοχές. Οι 39 εθνοσύμβουλοι Πελοποννήσου πέρασαν τον Κορινθιακό με βάρκες στις 11 του Μάη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το θεώρησαν καλύτερη διάρκεια της ημέρας παρά νύχτας, οπότε μπορεί να την υποπτεύονταν οι Γερμανοί ότι μπορεί να είναι ύποπτοι κλπ. Πέρασαν κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μην προκαλέσουν υποψίες στους κατακτητές και τους συνεργάτες τους. Είχαν μαζί τους και τον Μητροπολίτη Ηλίας Αντώνιο, που ήταν και αυτός εκλεγμένος Εθνοσύμβουλος Πύργου. Έφτασαν στις Κορεσχάδες 19 του Μάη. Στην επιστροφή όμως ο Εθνοσύμβουλος Αργολίδας Ιάσον Μπούκουρας, δικηγόρος από το Άργος, προδόθηκε από τους ταγματασφαλίτες του Παπαδόγκωνα και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Το ίδιο και ο πρώην βουλευτής Τάκης Πετρίδης, που κρεμάστηκε στην Πάτρα μαζί με άλλους 9 από τους κατακτητές. Ο Νίκος Μάστορης μετήχε στο Εθνικό Συμβούλιο όπως και οι άλλοι, που έγινε 14 με 27 Μαΐου. Επέστρεψε με ασφάλεια και έκανε στον Άγιο Ανδρέα, πάλι έκανε αναφορά που συγκεντρωθήκανε, αναφορά των πραγμένων τι είπανε στο Εθνικό Συμβούλιο. Στις 28 Μαΐου 1944 έγιναν πάλι εκλογές για την ανάδειξη νέου Κοινοτικού Συμβουλίου. Εκλέχθηκαν 7 σύμβουλοι που συνήλθαν και ψήφισαν ως πρόεδρο τον Παναγιώτη Ρέπα. Τότε οι σύμβουλοι εξέλεγαν τον πρόεδρο και όχι τον Παναγιώτη Ρέπα, και ως αντιπρόεδρο τον Σεράντο Κολινιώτη, που τις θέσεις αυτές είχαν και στο προηγούμενο συμβούλιο. Ως επίτροποι ορίστηκαν οι σύμβουλοι Ευάγγελος Ρουφσάλης Λαϊκής Ασφάλειας, Παντελής Κριτικός Επισιτισμού, Γιώργος Κουνιάς Σχολικός Επίτροπος, Κωνσταντίνος Χίλαρης Λαϊκής Δικαιοσύνης και Νίκος Μαλάτος χωρίς ιδιαίτερα καθήκοντα. Τον Οκτώβριο 1944 αποχώρησαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα και οι νέες κοινοτικές έκλογες έγιναν τον Απρίλιο του 1945 χωρίς ξένο κατακτητή. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.